το προηγούμενο διάστημα και στις ευρωεκλογές, αλλά και τώρα, υπάρχει μια πραγματική συμπόρευση με το ΚΚΕ ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους, είχαν κάνει άλλες πολιτικές επιλογές και σήμερα συμπορεύεται με το ΚΚΕ. Και αυτό εκφράζεται και στα ψηφοδέλτιά του, τα οποία παρουσιάστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα πριν λίγες μέρες. Είναι ζητούμενο αυτή η δυναμική, που φυσικά δεν έχει ορίζοντα μόνο τις κάλπες, έχει ορίζοντα και την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί εμείς δεν έχουμε μόνο τα μάτια μας στραμμένα στις κάλπες, αλλά και στην επόμενη μέρα τι έχει να αντιμετωπίσει ο λαός. Είναι ζητούμενο να εκφραστεί αυτή η δυναμική. Από εκεί και πέρα, φυσικά και δεν κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά σε μια υπαρκτή τάση συντηρητικοποίησης που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Για αυτή την τάση όμως έχει τεράστιες ευθύνες ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ο οποίος νομιμοποίησε όλα όσα έβγαλαν το λαό στο δρόμο τα προηγούμενα χρόνια και προηγούμενες δεκαετίες, να μπορώ να σας πω εγώ, από τα μνημόνια πρόσφατα μέχρι το ΝΑΤΟ, ναι, τους Αμερικάνους, που σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πιο πιστός υπηρέτης αυτών των δυνάμεων. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ο οποίος διέσυρε αξίες αγωνιστικές, αξίες της αριστεράς, ταυτίστηκε με το παλιό, η εικόνα της Βουλής την τελευταία μέρα με τις τροπολογίες και τις μετατάξεις νομίζω ήταν χαρακτηριστική, και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που καλλιέργησε αυτή την ιτοπάθεια και τη μυρολατρία ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι όλοι είναι ίδιοι, ότι ναι, αλλά, περιόδος, ξέρετε, δεν υπάρχει εναλλακτική. Θέλω φυσικά να καταλάβω το εξής. Επειδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί που βρίσκεται και θα είναι εκεί και αύριο, αυτό το δείχνει και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αλλά και τα γκάλοπ, και πιθανώς θα είναι κυρίαρχος στο χώρο της αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα. Και επειδή η αντιπολίτευση, ξέρετε, είναι ένα πράγμα που εσείς το ξέρετε καλά στο ΚΚΕ, αναρωτιέμαι μήπως την επόμενη μέρα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα για το ΚΚΕ. Δηλαδή, μήπως ένα ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση είναι ακόμα πιο ελκυστικός για τους ψηφοφόρους σας. Δεν ζούμε ούτε το 2012 ούτε το 2015. Πλέον υπάρχει μία πείρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012 έβγαινε με τις σημαίες της αριστεράς, της προόδου, η ελπίδα έρχεται κτλ. Πλέον έχει μεσολαβήσει μία ολόκληρη περίοδος διακυβέρνησης και υπάρχει μία πείρα πλέον στον ελληνικό λαό. Ναι. Εμείς από τότε λέγαμε ότι αυτό το ρεύμα των αυταπατών που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τη θέση της στη μυρολατρεία, στην απογοήτευση και στο να ξεπληθούν οι δεξιές πολιτικές που εφάρμοσε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο ζήτημα. Είναι κρίσιμο ζήτημα η επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αυτό είναι που λέει και το σύνθημά μας. Απέναντι στη νέα κυβέρνηση που θα υπάρχει. Που θεωρείτε ότι θα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δείχνουν, έτσι δείχνουν τα στοιχεία, ναι, και τα γκάλα που παρουσιάζεται. Ναι. Απέναντι στη νέα κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι αντιπολίτευση, να το πω έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ που την έφερε αυτή τη νέα κυβέρνηση με την πολιτική του. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι αντίπαλος το ΚΙΝΑΛ, το οποίο είναι διαθέσιμο για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι πολύ διαθέσιμο. Αυτό το Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λέει ότι είναι διαθέσιμο. Ναι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο λέει ότι δεν είναι. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Σήμερα είναι Παρασκευή και δεν το βλέπω πολύ διαθέσιμο. Αντιπολίτευση, λοιπόν, η δύναμη που μπορεί να είναι την επόμενη μέρα με τη δράση του και μέσα στη Βουλή και εκτός της Βουλής είναι το ΚΚΕ, και αυτό πρέπει να το πάρει μια τελεία. Υπήρξε μια συμφωνία όσον αφορά την 1η Ιουλίου. Με βάση αυτή τη συμφωνία, τα κόμματα προγραμμάτισαν τις δραστηριότητές τους, τις προεκλογικές δραστηριότητές τους. Σωστά. Και μάλιστα σε ένα πολύ σύντομο διάστημα, και τώρα είναι προγραμματισμένο. Αλλά αυτά δεν αλλάζουν. Προεκλογικό χρόνο. Σωστά. Επειδή εγώ μόνο για το ΚΚΕ μπορώ ασφαλώς, να μιλήσω. Ασφαλώς, μα γι' αυτό σας ρωτάω. Εμείς μάλιστα προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε κιόλας. Ναι. Γιατί στην αρχή 1η Ιουλίου είχαμε προγραμματισμένη συγκέντρωση προεκλογική κεντρική στη Θεσσαλονίκη. Την πήγαμε στις 2 του Ιουλίου για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την πραγματοποίηση του debate. Ναι. Από εκεί και πέρα υπήρχε αυτή η εμπλοκή με τη Σύνοδο Κορυφής και το ταξίδι του Πρωθυπουργού. Και άρα, λοιπόν, δύο λεπτά. 2 Ιουλίου δεν μπορείτε γιατί έχετε συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, τη μεταθέσατε χάρη του debate. Όχι μόνο εμείς όμως. Υπάρχουν και άλλες. Νομίζω και η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις, από όσο ξέρω από το ρεπορτάζ μου. Το ΚΚΕ επομένως δεν μπορεί, μου λέτε, στις 27 και στις 2. Υπάρχουν, ναι, προσπαθώ να βγάλω συμπεράσματα. Εντάξει, μην μπούμε τώρα σε μια συζήτηση περί ημερομηνιών. Όχι, γιατί το λέω, γιατί καταλαβαίνω ότι πιθανόν να μην γίνει το debate. Γιατί είναι δύσκολο να βρεθεί ημερομηνία, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Το πρόβλημα, κύριε Κουβαρά, επαναλαμβάνω, είναι ότι
υπήρξε ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων των κομμάτων σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα με βάση το 1η Ιουλίου. Και εμείς λέω ότι. Γιατί είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Εγώ το εκπροσωπώ αυτό. Προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε, μεταφέροντας κιόλας την κεντρική συγκέντρωση για σας είναι μείζον να γίνει το debate, να το πάρω αλλιώς. Εμείς, δηλαδή, θεωρείτε ότι θα πρέπει ή δυνατόν να αναβάλλετε και μια προεκλογική σας ομιλία για να γίνει debate ή όχι. Εξαρτάται. Δεν είναι όλες. Υπάρχει μια βαρύτητα, εν πάση περιπτώσει. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν ότι προσπαθούσαμε να διευκολύνουμε αλλάζοντας την ημερομηνία. Προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε και στη διακομματική για να είναι και πιο ζωντανός ο διάλογος και να μην υπάρχουν αυτοί οι παράλληλοι μονόλογοι που συνήθως ακούγεται και λέγεται και ούτω καθεξής. Όχι, είναι απόλυτα σωστό, γιατί έτσι είναι, είναι παράλληλοι μονόλογοι. Ναι, αυτό λέω. Προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε με προτάσεις κτλ. Από εκεί και πέρα υπήρχε αυτή η εμπλοκή. Δεν μπορεί να θυσιαστούν κάποιες προγραμματισμένες προεκλογικές δραστηριότητες στο όνομα του debate. Αυτό είναι σαφές. Και να σας πω κιόλας, δεν ήταν. Ήταν απαράδεκτη σήμερα η δήλωση του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, που στην ουσία είπε ότι οι άλλοι κανονίζουν, τα άλλα κόμματα κανονίζουν να υπάρξει ένα debate με παράλληλους μονολόγους, ενώ γνωρίζει ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στη διακομματική και τη Δευτέρα υπήρχε και νέα συνάντηση προκειμένου να καθοριστούν οι όροι του debate και ότι εγώ βγαίνω και με Skype από τις Βρυξέλλες. Αυτές οι δηλώσεις είναι μπριστικές. Όσον αφορά στην πραγματοποίηση του debate. Νομίζω είναι σαφές.